Λοιπόν, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, αν κρίνεται από την αίθουσα που είναι γεμάτη, το θέμα των μεταλλείων, που απασχολεί όλη την τοπική κοινωνία της Αττικής, θα μας απασχολήσει σήμερα σε μια σφαιρική ενημέρωση, ελπίζω, γιατί έχουμε τους εκπροσώπους του Υπουργείου για πρώτη φορά. Μέχρι τώρα η ενημέρωση που είχε η τοπική κοινωνία της Αττικής ήταν από το μέτωπο κατά των μεταλλείων. Σήμερα επιτέλους έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τους επιστήμονες του Υπουργείου και ελπίζω να γίνει ένας δημόσιος διάλογος, ώστε αυτό το ζητούμενο είναι να ενημερωθούμε όλοι τα υπέρ και τα κατά αυτής της επένδυσης. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες είχαν κατέβει στην Αθήνα οι τοπικοί φορείς εδώ του Γλυκής. Πήγαν στο Υπουργείο, ενημερώθηκαν και ο Υφυπουργός του ΙΠΕΚΑ, ο κ. Μανιάρης, δεσμεύτηκε για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας οπωσδήποτε και έτσι πραγματοποιείται στα πλαίσια αυτά η συνάντηση σημερινή, τη διοργανώνει ο Δήμος Γλυκής και η Περιφερειακή Ενότητα. Να ξεκινήσουμε και δίνουμε το λόγο στον κ. Κώστα Παπαβασιλείου, που είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΒΜΕ. Όπως υπόθηκε και την κυρία Πρόεδρο, η παρουσία μας εδώ έχει νόημα να σας ενημερώσει, να σας δώσει όλα τα στοιχεία, όλη την πληροφόρηση, ώστε εσείς να πάρετε τις όποιες αποφάσεις και να διαμορφώσετε τη δική σας γνώμη. Για το τι πρόκειται να γίνει, αν γίνει, γιατί ακόμα έχουμε πάρα πολλά, όπως θα σας εξηγήσω πιο κάτω, και επομένως είμαστε εδώ μόνο και μόνο για πληροφόρηση και για στήριξη στις δικές σας αποφάσεις. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Είναι μια προσωπική δέσμευση που πήρε ο Υφυπουργός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο κ. Μανιάτης, γιατί θέλει ακριβώς η τοπική κοινωνία να είναι συμμέτοχος και να έχει τη δική της άποψη και γνώμη για μια επένδυση που ίσως γίνει, ίσως προκύψει στην περιοχή αυτή. Και λέω πολλά ίσως, γιατί επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά, ότι έχουμε μεταλλείο και θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Εδώ ακόμα δεν έχουμε καν μεταλλείο. Έχουμε πραγματικό. Βεβαίως. Αν αφήσετε να σας εξηγήσω χωρίς να με διακόψετε, νομίζω ότι θα σας σχίζω την απορία. Έχουμε πράγματι διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός γίνεται επειδή το ΙΒΜΕ στο παρελθόν είχε κάνει κάποιες έρευνες και οι έρευνες δείξαν ότι η περιοχή αυτή έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρουμε όμως αν πόσο αυτό το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και αν οι ενδείξεις που έχουμε μπορούν να γίνουν αποδείξεις. Και επειδή χρειάζονται πολλά χρήματα, ιδίως στον τομέα αυτών, για να μετατρέψεις τις ενδείξεις σε αποδείξεις, αποφάσισε η πολιτεία, αντί να ξοδεύει η ίδια, γιατί δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι πόροι, να δώσει την ευκαιρία σε υποψήφιο επενδυτή, με τους όρους που η ίδια η πολιτεία έθεσε και θα τους ακούσετε πιο κάτω, να ερευνηθεί αυτή η περιοχή. Επομένως, μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια περιοχή στην οποία ακόμα δεν ξέρουμε καν αν θα υπάρξει στο τέλος κοίτασμα οικονομικά αξιοποιήσιμο. Και επίσης πρέπει να ξέρετε και κάτι άλλο. Η χώρα μας περνάει την πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία. Πολύ δύσκολα επενδυτής. Αυτό είναι νέο! Πολύ δύσκολα επενδυτής θα βρεθεί να έρθει να κάνει και να επενδύσει. Αυτό σημαίνει λοιπόν, να ακούσουμε. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν πρέπει να προτρέπουν. Επομένως, καλό είναι πάντοτε να κρατάμε μικρό κανάλι. Ρε, ας τα παραμύγια, πες το ψήτο κατευθείαν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το θέμα είναι πολύ απλό. Πρέπει
το πρώτο θέμα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και θα το επαναλάβω. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ούτε μεταλλείο μπροστά μας, ούτε κοίτασμα. Ποτέ θα μην ξεκάθαρο. Το έχουμε μετά πίσω μας το λέμε. Λοιπόν, επομένως, μην κάνουμε σενάρια όταν δεν ξέρουμε καν τι έχουμε μπροστά μας. Η ουσία είναι μία, ήρθατε να μας καθαρίσετε και θα μας καθαρίσετε. Ο διαγωνισμός γίνεται, ο διαγωνισμός γίνεται γιατί κάποιοι θα πρέπει να βρεθούν, να δώσουν χρήματα, να γίνει αυτή η έρευνα. Αλλιώς δεν θα υπάρξει έρευνα. Επομένως, δεν μου λέτε, καλό είναι, γιατί να γίνει αυτή η έρευνα, τόσα χρόνια που το περιμένουμε, τόσα χρόνια πώς ζούμε να πούμε. Δεν θέλουμε να κάνετε έρευνα. Ένα που γίνεται την κάνεις. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Λίγη ησυχία να ακούσουμε και θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε ερωτήσεις. Συνεχίστε. Πρέπει να σας πω επίσης ότι εάν ο διαγωνισμός αυτός έχει ευτυχή κατάληξη και υπάρξει κάποια σύμβαση η οποία φυσικά θα γίνει και με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, των θεσμικών παραγόντων της τοπικής κοινωνίας, είναι δέσμευση του Υφυπουργού, του κ. Μανιάτου, ότι η σύμβαση αυτή θα περάσει και να κηρυχθεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Να είναι ξεκάθαρο. Και γιατί δεν είναι ο κ. Μανιάτου να μας τα πει, παιδιά. Ο κ. Μανιάτου γιατί δεν πέρασε αυτό το κοντά να μας τα πει. Εμείς το πληρώνουμε και κ. Μανιάτου, γιατί δεν είναι να μας τα πει. Τι μας παρακαλά, τον κύριο Μανιάτη εμείς και τον κάθε κύριο Μανιάτη εμείς τον πληρώνουμε. Να έρθει εδώ να μας τα πει. Για να μπορέσουν να ενημερώσουν τους κύριους και να μιλήσουν στους κύριους. Οι παιδουάρχες πάντα να ακούμε. Οι παιδουάρχες είναι, σκατουμαζόνιδες. Τι είναι να πούμε. Δεν ακούγεται κανείς έτσι και του πέντε δεν γίνεται. Όλοι μιλάνε γλυκά, βάλετε κάτω βαθιά. Αυτό είναι το κοντά είμαστε. Να ακούσουμε. Και το κακό είναι ότι τους πληρώνουμε εμείς εδώ. Εδώ ήρθαμε να κάνουμε διάλειμμα. Βοηθήστε να... Όταν σε καταδικάσουν. Κοιτάξτε, μας ξέρετε εμείς ποιοι είμαστε. Είμαστε άνθρωποι του μετόπου. Σας παρακαλούμε πολύ, ακούστε λίγο ήσυχα για να κάνουμε μετά την κουβέντα. Δεν χρειάζεται φωνές αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται, αλλά γιατί να μην έρθει ο κύριος Μανιάτης. Ο κύριο Μανιάτη εμείς δεν το πληρώνουμε. Εμείς τόσο καιρό τρέχουμε. Το χαράκι όπως εμένα το στέλνουνε. Για να το πάρει, να πάρει ο τρέφος ο κύριος Μανιάτης εμείς τόσο. Τι κάνεις σκότες ρε, τι κάνεις σκότες ρε, ξυπνήστε ρε. Θέλετε τον κύριο Μανιάτη, δεν σας αρκούμε όλοι εδώ. Όχι, δεν αρκούμε. Πηγαίνετε να τον βρείτε. Καλά του βρεις εσύ ρε. Εσύ χτύρνα από εγώ σας θέλω να βρω, τους βρίσκω αυτή τη στιγμή εδώ. Πάνε τους βρίσκω. Και γι' αυτό είμαι εδώ. Έμπρε, πάνε να τους βρίσκω. Το κύριο Μανιάτη εγώ το πλήρω. Το χαράκι εμένα με το στέλνει όμως. Ζητάω την εμάς σας. Αν δεν μπορείτε να ακούσετε να φύγετε. Για το χαράκι μου δεν το στέλνει εσάς. Εσύ μπορείς να μπορείς εμένα που μου ακούσει εδώ. Όλες θέλουν να ακούσει. Να ακούσουμε και μετά να κάνουμε. Ο πολιτισμός μας βάλει. Είσαι από την Ελλάδα πολιτισμός μας, άρα. Θα γελάς γάμι στο παιδί του. Υπάρχει μια απόφαση του Υπουργείου ότι σε περίπτωση που υπάρξει σοβαρός επενδυτής, ο οποίος θα κάνει την καλύτερη προσφορά για τη συγκεκριμένη περιοχή, το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να δώσει την ευκαιρία στους θεσμικούς παράγοντες της τοπικής κοινωνίας να κάνουν μια επιτροπή επιστημόνων που αυτοί θα επιλέξουν με πόρους που θα δώσει το ίδιο το Υπουργείο και η οποία Επιτροπή σε συνεργασία με άλλους κρατικούς φορείς θα έχει μια αυστηρή επιτήρηση για την τήρηση των όρων της Συμφωνίας. Έτσι ουσιαστικά η ίδια η κοινωνία θα συμμετέχει στη διαδικασία ελέγχου και της πρόοδου όλης αυτής της σύμβασης από την αρχή μέχρι το τέλος με το δικαίωμα να παρέμβει και να έχει αποφασιστική αρμοδιότητα εάν κάποιοι όρους της σύμβασης δεν τηρηθούν. Και ξέρετε, αυτό είναι μια πρακτική που υπάρχει και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και σε χώρες της Βορείου Αμερικής, όπου υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα. Είναι νομίζω το καλύτερο εργαλείο ώστε η τοπική κοινωνία
με δικούς τους επιστήμονες που η ίδια θεωρήσει να μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει μια τέτοια σύμβαση. Και αυτό το τονίζω και πάλι, εφόσον βρεθεί επενδυτής. Μην τον έχετε δεδομένο τον επενδυτή. Επίσης, μέσα από τη σύμβαση και για αυτούς που τη γνωρίζουν και θα την ακούσετε, θα ακούσετε και μια ανάγεση και από τον κύριο Ζαφυράτο που είναι από το ΙΠΚΑ, η σύμβαση αυτή παίρνει μια ειδική μέρημνα για την μεγιστοποίηση των ωφελημάτων που θα έχει η τοπική κοινωνία από μια τέτοια δραστηριότητα, εφόσον γίνει και εφόσον η έρευνα είναι επιτυχής. Αυτά τα ωφέλη θα μπορούν να διαμορφωθούν και να εξειδικευθούν πολύ καλύτερα με τη δική σας συμμετοχή όταν έρθει η ώρα και εφόσον φυσικά όλα πάνε κατευθείαν. Αυτά λοιπόν είναι κάποια πολύ βασικά πράγματα που θέλαμε να σας πούμε. Υπάρχουν εδώ όλοι το επιστημονικό δυναμικό που μπορεί να σας ενημερώσει στις όποιες απορίες και νομίζω ότι ο καλόπιστος διάλογος από κάθε πλευρά είναι το καλύτερο πράγμα. Γιατί όλοι μας θέλουμε την πρόοδο αυτού του τόπου και σε επίπεδο ελληνικό και σε επίπεδο τοπικό. Όταν μια περιοχή έχει μια ενεργία που είναι της τάξης του 25% και 30%, καλό θα είναι να προβληματιζόμαστε πώς τα νέα παιδιά θα μπορούν να βρουν μια απασχόληση, πώς θα μπορεί η κοινωνία αυτή να έχει δικούς τους χώρους, φυσικά με σεβασμό στο περιβάλλον. Να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Νίκο Αρβανιτίδη, είναι πρώην διευθυντής του ΙΓΜΕ, γεωλόγος. Θα προσπαθήσω να σας δώσω ορισμένα χαρακτηριστικά για ποιο λόγο υπάρχει ενδιαφέρον κοιτασματολογικό, για ποιο λόγο οι περιοχές Μιλοχωρίου, Αντιγόνιας, Διαρακαλίου, Παύλου, Βάθης και Ποντοκερασιάς θεωρούνται περιοχές που έχουν ενδιαφέρον για μελλοντική αξιοποίηση, μελλοντική εκμετάλλευση. Όπως ξέρετε τώρα, γιατί ξαναγυρνάμε σε αυτές τις περιοχές. Οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, που ζείτε εδώ στην περιοχή, ότι οι περιοχές αυτές είναι γνωστές από το παρελθόν για το κοιτασματολογικό τους ενδιαφέρον. Έχουν υπάρξει και στο παρελθόν δραστηριότητες, έχουν υπάρξει προσπάθειες, έχουν γίνει έρευνες. Καμία όμως από αυτές, για διαφορετικούς σε κάθε περίπτωση λόγους, δεν προχώρησε στην τελική ιστορικό στάδιο της αξιοποίησης. Σήμερα έχουμε νέα στοιχεία που μας αναγκάζουν να ξαναγυρίσουμε αυτές τις περιοχές. Ένα στοιχείο είναι οι τιμές των μετάλλων. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι στην Ευρώπη σήμερα γίνεται μία προσπάθεια ξανά να αξιοποιήσει η Ευρώπη τον δικό της ορυκτό πλούτο για να μην συνεχίσει να είναι εξαρτημένη από άλλες τρίτες χώρες όπως η Κίνα, η οποία σήμερα καταναλώνει ένα μεγάλο μέρος των ορυκτών πρώτων υλών. Τα προφυλικά κοιτάσματα, δεν θα πω πολύ σε επιστημονικά πράγματα. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι τα κοιτάσματα της περιοχής εδώ στο Κιλικής ανήκουν σε μια κατηγορία μεταλλευμάτων που ονομάζονται πορφυρικά. Υπάρχουν πάρα πολλά πορφυρικά κοιτάσματα στον κόσμο. Όπως βλέπετε με το κίτρινο αστέρι, όλα αυτά είναι πορφυρικά κοιτάσματα. Τα περισσότερα είναι στην Νότια Αμερική. Τα πορφυρικά κοιτάσματα είναι αυτά που προσφέρουν περίπου 60% του χαλκού που χρειάζεται σήμερα ο πλανήτης. Εδώ βλέπετε επίσης, αυτή είναι μια ζώνη που ξεκινάει από το Αφγανιστάν, συνεχίζει, εδώ είναι η Ελλάδα, σε αυτή τη ζώνη εδώ κάπου βρίσκονται τα δικά μας τα κοιτάσματα. Λοιπόν, πώς είναι αυτά τώρα τα πορφυρικά κοιτάσματα για να ξέρουμε πώς θα τα αξιοποιήσουμε, αν χρειαστεί να τα εξορίξουμε. Τα μεταλλοφόρα σώματα μέσα στα οποία φιλοξενούνται είναι δομές σαν στήλοι κατακόρυφοι, μέσα στα είναι νεότεροι στήλοι. Είναι στήλοι που έχουν έρθει αργότερα μέσα στο γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής και οι οποίες είναι αυτές που φέρνουν τη μεταλλοφορία.
Εδώ βλέπετε αυτές οι στήλες, τα διάφορα χρώματα είναι στήλες διαφορετικής ηλικίας. Σε διαφορετικές περιόδους δηλαδή έχουν έρθει στην περιοχή, έχουν διεισδύσει μέσα στην περιοχή αυτά τα πετρώματα και είναι αυτά που έχουν φέρει τη μεταναφορία. Βλέπετε εδώ τις σκουριές, η περιοχή αυτή στην Καλλιτική που έχει παρόμοιο κοίτασμα, μετάλλευμα με αυτό της περιοχής του Κυρκής, έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Τα ίδια δομικά χαρακτηριστικά. Αυτές οι δομές τώρα μπορούν να μεταναφορούν μέχρι 4-6 χιλιόμετρα εμπλάτος όταν είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Το επόμενο. Τα κοιτάσματα στην περιοχή μας τα πορφυρικά δεν είναι μόνο στις σκουριές και στην ποδοκερασιά και στη βάθη. Συνεχίζουν σε όλη αυτή τη ζώνη που βλέπετε, μέσα στα Σκόπια, στη Σερβία, υπάρχουν κοιτάσματα τα οποία έχουν εξορυφθεί στο παρελθόν για πολλά χρόνια. Όπως είναι το Μπούτσιν πίσω από τα ελληνικά σύνορα, το Μπόρ εδώ πάνω στη Σερβία και πολλά από αυτά υπάρχουν επίσης στη Ρουμανία, γιατί αυτή η ζώνη αυτή στρέφεται, είναι η λεγόμενη καρπαθοβαλκανική γεωλογική ζώνη που χαρακτηρίζεται από αυτού του είδους τα κοιτάσματα. Η επόμενη. Ορισμένα χαρακτηριστικά ποιοτικά αυτών των κοιτασμάτων βλέπετε εδώ, εδώ είναι οι σκουριές με 138 εκατομμύρια τόνους βεβαιωμένα αποθέματα με αυτές τις περιεκτικότητες σε χαλκό και χρυσό. Ας πάμε να δούμε εδώ τι έχουμε στις δικές μας περιοχές εδώ. Τα αποθέματά μας είναι πολύ μικρότερα. Έχουμε καλές περιεκτικότητες, οι οποίες είναι ανταγωνιστικές των κοιτασμάτων, των εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων. Ναι, ωραία όλα αυτά, αλλά δεν μας είπες πώς θα τα βγάλουν αυτά. Για να σας δώσω, θα φτάσω και εκεί, μην βιάζεστε. Εδώ βλέπετε αυτό που αποτελεί στόχο της έρευνας. Εμείς έχουμε μικρά αποθέματα, έχουμε γύρω στα 28 εκατομμύρια, ενώ χρειαζόμαστε περίπου 83, είναι το πράσινο χρώμα εδώ, 83 εκατομμύρια για να κάνουμε ένα κοίτασμα στην περιοχή. Ο στόχος δηλαδή της έρευνας που θα κάνουμε είναι αυτός. Ενώ τα ποιοτικά μας χαρακτηριστικά είναι καλά, δεν έχουμε τα αποθεματικά από τα αποθέματα τα οποία θα μας δώσουν το κοίταμα, θα μας δώσουν ένα κοίτασμα οικονομικά εκμεταλλεύσιμο. Τα έχει αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μας βάλει μετά χρέος και θα πληρώσουμε μετά. Εδώ η περιοχή μας, αυτή η περιοχή που βλέπετε εδώ με το κόκκινο, είναι η περιοχή, καταρχήν όλη αυτή η περιοχή, ακόμη και το μπλε εδώ κάτω, είναι ο δημόσιος μεταλλευτικός χώρος Γερακαριού Βάθης. Στην συγκεκριμένη δημοπράτηση ο χώρος έχει μειωθεί, έχει μπει μόνο αυτό το κόκκινο. Αυτός ο χώρος είναι γύρω στα 91 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όπως βλέπετε εδώ. Ο χώρος που μας ενδιαφέρει όμως, ο χώρος στον οποίο θα γίνει επέμβαση, δεν είναι βέβαια όλος ο χώρος, είναι σε ό,τι αφορά την έρευνα αυτό το παραλληλόγραμμο εδώ που είναι 27 τετραγωνικά και σε ό,τι αφορά την επέμβαση, τα 7,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι αυτές οι τρεις περιοχές, το Γερακαριό, Άγιος Παύλος και η Βάθη. Υπάρχουν κάτι ερείπια, ένα τοπονύμιο εκεί όμως το χάρτη, το ονομάζεται Άγιος Παύλος. Το επόμενο. Λοιπόν, τι στοιχεία έχουμε και γιατί δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις δημοπράτησης. Θέλουμε να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον, να δούμε τι ανταπόκριση υπάρχει με τα στοιχεία που διαθέτουμε. Τι στοιχεία έχουμε τώρα για τις περιοχές. Έχει υπάρξει μια 20ετία ερευνών από το ΙΜΕ αλλά και από ιδιωτικές εταιρείες στις περιοχές. Αυτά είναι τα στοιχεία που διαθέτουμε. Είναι πολλά και διάφορα. Είναι στοιχεία, τόσο στοιχεία που αφορούν σε χαρτογραφήσεις, όσο και στοιχεία γεωχημικά, γεωφυσικά, δηλαδή επιφανειακές έρευνες, οι οποίες δείχνουν πολλές φορές το ενδιαφέρον μιας περιοχής σε ό,τι αφορά την παρουσία μεταλλοφορέων. Το επόμενο. Εδώ είναι κάποιες από τις έρευνες που γίνανε στην ευρύτερη περιοχή του ΙΜΕ, καλύπτει όλη αυτή την περιοχή. Αυτή πάντα είναι η περιοχή που έχει δημοπρατηθεί. Το επόμενο. Στην περιοχή που έχει δημοπρατηθεί, όπως σας είπα, τρεις είναι οι περιοχές που μας ενδιαφέρουν. Αυτές εδώ οι τρεις περιοχές. Υπάρχει και μία εκτός του χώρου δημοπράτησης. Αυτές οι περιοχές έχουν προκύψει από τις έρευνες που σας έδειξα πριν. Η επόμενη. Εδώ βλέπετε οι έρευνες που έχουν γίνει, δεν θα πω πολύ στην ουσία, είναι γεωφυσικές μετρήσεις. Αυτά τα μπλε, τα έντονα μπλε, είναι θέσεις οι οποίες είναι ανώμαλες, είναι θέσεις που δείχνουν ότι από κάτω υπάρχουν αυτές οι στήλες που σας είπα, οι δομές, οι οποίες έχουν το μετάλλευμα. Επόμενη. Πάλι εδώ είναι ο χάρτης από κάτω που έχει κάνει το ΙΓΜΕ
καλύπτει, όπως βλέπετε, ένα μεγάλο μέρος της περιοχής Δημοπράτησης. Με το κόκκινο, είναι οι δομές οι πορφυρικές που είναι κάτω από το, δεν εμφανίζονται τόσο πολύ στην επιφάνεια, είναι κάτω από το, στο υπέδαφος, και το κίτρινο είναι τα γεωφυσικά που δείχνουν ότι από κάτω υπάρχουν οι δομές. Βλέπετε πώς δείχνουν αυτά τα δύο σχήματα μεταξύ τους. Επόμενο. Εδώ είναι τρεις τομές που έχουν γίνει από έρευνες ιδιωτικής εταιρείας στο παρελθόν, για να πραγματικά και αυτοί να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ενός κοιτάσματος εκμεταλλεύσιμου, το επόμενο. Αυτές οι τρεις διατομές, οι τομές τους, σας το δείχνω μόνο αυτό για να σας πω ότι αυτά τα κόκκινα καταρχήν είναι αυτές οι τομές που είπαμε που διεισδύουν στο πράσινο, που είναι παλιά πετρώματα. Αυτές είναι οι τομές των γεωτρήσεων. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι το μετάλλευμα στην επιφάνεια για περίπου 100 μέτρα, αυτό το γκρι το χρώμα, είναι οξυδωμένο. Είναι οξυδωμένο μετάλλευμα, δεν είναι θείουκο. Κάτω από τα 100 περίπου μέτρα, το μετάλλευμα από οξυδωμένο γίνεται θείουκο. Αυτό έχει παίζει μεγάλο ρόλο στην αξιοποίηση, στην μεταλλουργία, στον εμπλουτισμό που θα χρησιμοποιήσει κανείς εφόσον και όταν κάνει εκμετάλλευση. Βλέπετε ότι αυτές οι γεωτρήσεις είναι πάρα πολύ λιχές. Θυμάστε ότι σας είπα ότι αυτού του είδους τα μεταλλοφόρα συστήματα είναι πολύ βαθιά, άρα η εταιρεία θα έκανε κακή έρευνα κοιτασματολογική, με αποτέλεσμα να φύγει από την περιοχή χωρίς να δει όλες αυτές τις περιοχές που είναι κάτω από τις γεωτρήσεις, που εμείς περιμένουμε ότι το μετάλλευμα, το πλούσιο μετάλλευμα είναι βαθύτερα, και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η περιοχή αυτή έχει μια δυναμική κοιτασματολογική, που εάν κανείς την ψάξει συστηματικότερα, και όταν λέω συστηματικότερα θα σας δείξω μετά τι, η επόμενη, εδώ πάλι οι ίδιες τομές, εδώ απλώς ήθελα να σας δείξω, εδώ αυτές οι τομές επάνω, δεν ξέρω αν τις βλέπετε, είναι ανομαλίες γεωφυσικές που είναι ακριβώς πάνω από τις μεταλλοφορίες, για να δείτε πώς υπάρχει ανταπόκριση επιφανειακών μετρήσεων διασκοπήσεων με αυτό που συμβαίνει σε βάθος, όταν στο βάθος βέβαια έχει κανείς μετάλλευμα. Το επόμενο. Ναι. Μπαίνετε σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες που ο κόσμος πρέπει. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε. Ναι, ωραία, εντάξει, τελειώνω. Ωραία, η ανάλυση. Τι θα περιλαμβάνει τώρα. Τι θα περιλαμβάνει το. Συγγνώμη λίγο, επιτρέψτε μου λίγο και τελειώνω. Θα πούμε τώρα, οι επόμενες δύο θα πούμε. Θα σου βάλουμε να πει νερό. Λοιπόν. Πάτος νερό με υδροκιάνιο δεν θα έπρεπε. Εκτός αν με κάνετε παρέα, θα το έπαιρνα μαζί σας. Όπως αν έχετε δει στην Δημοπράτηση, υπάρχει ένα στάδιο ερευνητικό. Αυτές οι έρευνες είναι που θα γίνουν και οι οποίες είναι απαραίτητες να γίνουν για να υπάρξει αποτέλεσμα. Αυτό που λένε προχωράω, δεν προχωράω, στο επόμενο στάδιο. Επόμενη. Οι γεωτρήσεις που θα γίνουν πρέπει να είναι σταυρωτές εδώ στην περιοχή. Εδώ είναι οι γεωτρήσεις από κάποιες άλλες περιοχές. Επόμενη. Εδώ βλέπετε ένα μεταλλείο. Πώς γίνεται η εξόρυξη τώρα αυτών των κοιτασμάτων. Η εξόρυξη αυτών των κοιτασμάτων γίνεται συνήθως παγκόσμια, σε διεθνή κλίμακα, με συνδυασμό επιφανειακής και υπόγειας. Εδώ είναι ένα κοίτασμα παρόμοιου μεγέθους, θα έλεγα, στη Φιλανδία, το Κίτιλε. Εδώ βλέπετε την ανοιχτή εξόρυξη, τα εργοστάσια εμπλουτισμού και μεταλλουργίας, και εδώ μια φωτογραφία από την υπόγεια εκμετάλλευση. Εδώ είναι τα χαρακτηριστικά της περιοχής, του κοιτάσματος, του μεταλλείου, πόσους εργαζόμενους απασχολεί και τι προσφέρει στην κοινωνία, στους φόρους κτλ. Είναι ένα μεταλλείο που λειτουργεί πολύ λίγα χρόνια, 3 χρόνια μόνο, είναι ένα καινούριο μεταλλείο στη Φιλανδία, στη Βόρεια Φιλανδία, που λειτουργεί, θα έλεγα, με όρους βιώσιμους, τόσο σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, όσο και τόσο και στον αριθμό των εργαζομένων. Η προηγούμενη διαφάνειά μου δεν φαινόταν, μπορείτε να πάτε στην προηγούμενη. Ναι, γιατί όλες οι άλλες παιδιά.
Καταρχήν, υπάρχουν δύο στάδια όταν φτάσει κανείς στην αξιοποίηση του μεταλλεύματος για να πάρει το μεταλλικό περιεχόμενο. Το πρώτο στάδιο είναι ο εμπλουτισμός. Ο εμπλουτισμός σημαίνει ότι το αρχικό μετάλλευμα με κάποιες διαδικασίες το κάνω πιο πλούσιο, αυτό που λέμε συμπίκνωμα, και το πουλάω έτσι. Σήμερα, στα κοιτάσματα αυτά, αυτό που πετυχαίνει κανείς από το 0,4 χαλκό και 0,5 χρυσό είναι να φτάσει στα 30% χαλκό και περίπου 30 με 32 γραμμάρια χρυσό. Αυτό είτε το πουλάει έτσι, είτε πάει στο επόμενο στάδιο καθετοποίηση που είναι μεταλλουργία. Στην διαδικασία του εμπλουτισμού δεν υπάρχει πουθενά κιάνιο. Δεν υπάρχει πουθενά κιάνιο, δεν υπάρχει πουθενά κιάνιο. Ο εμπλουτισμός γίνεται με αντιδραστήρια που δεν, αλλά χωρίς την παρουσία κιάνιου. Το λέω εδώ και επιμένω σε αυτό γιατί ξέρω ότι σας έχουν μεταφέρει ότι υπάρχει κιάνωση. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο. Στη μεταλλουργία επίσης, σε παρακαλώ, εάν θέλεις, αν έχεις κάτι άλλο, αν έχετε κάτι άλλο που λέει κάτι άλλο, φέρτε τον από εδώ. Θα συζητήσουμε και με τους καθηγητές να μου πούνε σε ποιο σημείο στον εμπλουτισμό υπάρχει κι άλλο, να μου το πούνε. Ωραία. Έλα και φέρε και τα παιδιά σου να ζήσουν εδώ κοντά και να μας πεις να τα μαζούν το YouTube. Θα σας διαβάσω, κύριε μου, θα σας διαβάσω μετά ακριβώς πώς γίνεται ο εμπλουτισμός, με ποια χημικά αντιδραστήρια. Και αν εσείς εκεί μέσα δείτε και άνιο, ελάτε να μου πείτε ότι είστε ψεύτες. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μεταλλουργία. Η μεταλλουργία, σας παρακολουθώ στην προηγούμενη. Αν τελειώσω, μου πετέφτω, αν τελειώσω. Προσπαθώ να σας ενημερώσω, εάν από εκεί πέρα κρίνετε μόνοι σας αν αυτά που λέω δεν είναι. Αν θέλετε να μην τα θεωρείτε ότι είναι ψέματα, ευχαρίστως να τα θεωρείτε ψέματα. Αλλά εγώ οφείλω να σας πω αυτό που ξέρω ότι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δουλεύω 15 χρόνια στη Σουηδία, έχω δουλέψει σε 30 μεταλλεία. Ξέρω τη δουλειά μου, πιστεύω ότι ξέρω τη δουλειά μου. Ωραία, το δικό σου τον κόσμο! Δεν τρέχομαι από κανένα να μου λέω ότι λέω ψέματα. Λοιπόν, το επόμενο. Ακόμη και στη μεταλλουργία, η πυρομεταλλουργική μέθοδος που ενδείκνεται για αυτούς και στο προηγούμενο Ασμανία, που ενδείκνεται για αυτού του είδους τα κοιτάσματα, γίνεται χωρίς την κρίση και ανοίγων ενώσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και τα νερά, είναι ένα θέμα το οποίο απαιτεί ειδική μελέτη, η οποία θα πρέπει να είναι μέρος των περιβαλλοντικών, της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των περιβαλλοντικών όρων, η επόμενη, για να μπορέσει κανείς να δει πραγματικά τι σημαίνει, τι πρόκειται να συμβεί, εάν και εφόσον στην περιοχή υπάρξουν εξορρυκτικές δραστηριότητες. Αυτό όμως δεν μπορεί να το πει σήμερα κανείς, διότι έχουμε πάρα πολλά στοιχεία στο ΙΓΜΕ διαχρονικά υδρογεωλογικά, αλλά απαιτείται μια ειδική μελέτη, η οποία θα συνδέει την εξέλιξη, την υδρογεωλογική της περιοχής σε σχέση με την παρουσία των μεταλλείων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ανανίας Τσιραπίδης. Όχι, Ελίνα, λόγια τι μας είπε ότι δεν θα γίνει υδρογεωλογική. Κάτσε να ξέρουμε. Σας καλησπέριζω και εγώ θα φροντίσω να είμαι σύντομος για να πω ορισμένα θέματα τα οποία άπλονται κυρίως του υπομνήματος το οποίο διαμοιράστηκε σε προηγούμενες συνελεύσεις που έχουν γίνει τόσο σε αυτή την αίθουσα όσο και σε επιμέρους επισκέψεις των διαφωνούντων. Θα πω και εγώ ως πανεπιστημιακός δάσκαλος τις απόψεις μου με επιστημονική διδαντολογία τεκμηριωμένες, έτσι ώστε να σχηματίσετε κι εσείς πλήρη γνώμη ή γνώση για το τι πρόκειται να γίνει. Τα πιθανά και βέβαια αποθέματα των περισσότερων από τους ορυκτούς πόρους της Ελλάδος είναι άγνωστα. Αφού απουσιάζουν οι λεπτομερείς έρευνες, παραδείγματος χάρη γεωτρήσεις, μετρήσεις, αναλύσεις κλπ. Η συνολική αξία των ενδεικτικών αποθεμάτων, δεν λέω βέβαια ούτε πιθανά, είναι περίπου 1,5-3 εκατομμύρια ευρώ και είναι τετραπλάσια του συνολικού χρέους της χώρας, 360 δισεκατομμύρια. Επομένως, σε χρονικό ορίζοντα μόλις 20 ετών, τα έσοδα της Ελλάδος μόνο από την ορθολογική εκμετάλλευση αυτών των πόρων μπορούν να το αποσβέσουν πλήρως. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από το ότι η τιμή ενός επεξεργασμένου ορυκτού πόρου
ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις και το 20-πλάσιο της τιμής του ακατέργαστου. Έτσι, καθετοποιημένες μονάδες εξόρυξης και επεξεργασίας, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα παραγωγής τελικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, θα συμβάλλουν πολύ πιο σύντομα στην εξάλληψη αυτού του χρέους και επομένως στη ραγδαία ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Για το παράδειγμα της Φιλανδίας σας μίλησε ο συνάδελφος κύριος Αρβανιτίδης. Για το παράδειγμα της Αργεντινής σας λέω το εξής. Μόνο σε 5 χρόνια η Αργεντινή κατάφερε να καλύψει το 50% των οικονομικών προβλημάτων της από την ανάπτυξη της Κάλυψε το 50% του οικονομικού χρέους της από την ανάπτυξη της μεταλλίας. Η Αργεντινή, η οποία πέρασε μία αντίστοιχη περίοδο κρίσης. Συνηθισμένο παράπονο των επιχειρηματιών εξόρυξης και επεξεργασίας. Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην αδειοδότηση. Συνηθισμένο παράπονο των τοπικών κοινωνιών και οικολογικών κινημάτων. Η μη αποκατάσταση του πληγέντος περιβάλλοντος. Ποιος φταίει? Κυρίως το κράτος με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του, καθώς και η ατιμορρησία των παρανομούντων. Πρέπει να γίνει ορθολογική εκμετάλλευση. Αυτό σημαίνει πως η εξορρυκτική δραστηριότητα πρέπει να είναι βιώσιμη. Ταυτόχρονα να σκεφτόμαστε και το μέλλον των παιδιών μας. Το πρότυπο ζωής που ακολουθεί η σημερινή ανθρωπότητα ίσως να μην είναι το σωστό όπως ισχυρίζεται. Να συμφωνήσω κι εγώ. Αλλά ποιες από τις σημερινές ανέσεις μας μπορούμε να στερηθούμε? Το αυτοκίνητο, η τηλεόραση, το κινητό τηλέφωνο. Τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής του πλειοδότη θα είναι το επιστημονικά τεκμηριωμένο και τεχνικά υλοποιήσιμο ερευνητικό πρόγραμμα και η μέγιστη αξιοποίηση του κοιτάσματος με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή με χρήση των πέμπτιστων τεχνικών απόλυψης και με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Σύμφωνα με τους όρους του διεθνούς διαγωνισμού που έχει προκηρυχθεί, προβλέπονται πολλές ασφαλιστικές δικλείδες τόσο για την οικονομική αφαιρεντιότητα της εταιρείας που θα επιληφθεί πλειοδοτώντας, όσο και για την μη τήρηση των όρων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν θα χαθεί καμία άλλη θέση εργασίας, προσέξτε το αυτό, απέναντίας όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, θα δημιουργηθούν επιπλέον τριπλάσιες έως τετραπλάσιες από παράλληλες υποστηρικτικές εργασίες. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καταλήγου, περίπου 30 χρόνια, το ελληνικό δημόσιο θα εισπράξει τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ευρώ με βάση τις διεθνείς χρηματιστηριακές αξίες του χαλκού και του χρυσού. Επιπλέον, από τους μισθούς αυτών των εργαζομένων, η τοπική κοινωνία θα ωφεληθεί τουλάχιστον κατά 150 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μειωτική για τους Έλληνες, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο, η άποψη ότι η εξόρυξη χρυσού με τις εξαιρετικά βλακτικές για το περιβάλλον συνέπειες είναι απόδειξη πνευματικής υστέρησης. Έτσι γράφεται στο κείμενό σας. Άρα για την ίδια άποψη είχαν και οι αρχαίοι πρόγονοί μας. Επίσης, είναι πολύ μειωτικό για τους καταγόμενους από την περιφέρεια του Κικής ότι είναι ικανοί μόνο ως ανειδίκευτοι εργάτες. Γνωρίζω πως υπάρχουν ικανότατοι και διάσημοι κληκησιώδες επιστήμονες που διαπρέπουν τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος. Η ρήπανση του εδάφους, των υδροφόρων οριζόντων και το αέρα θα είναι ελάχιστη και καθόλου επικίνδυνη για τους ζώντες οργανισμούς. Σε αντίθεση με άλλες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που ρυπαίνουν περισσότερο και πολλές φορές ανεξέλεγκτα. Οι βλαπτικές επιπτώσεις στις κοινωνίες και στο περιβάλλον από την εξορρυκτική δραστηριότητα είναι ασήμαντες όταν ακολουθούνται οι σύγχρονες μέθοδοι επεξεργασίας και απόλυψης. Πολλές
άλλες επιπτώσεις δεχόμαστε καθημερινά από άλλες πηγές, αλλά δεν διαμαρτυρόμαστε. Όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, παράλληλα με τις εξορρυκτικές επιχειρήσεις, λειτουργούν άλλες βιομηχανίες ή πραγματοποιούνται άλλες δραστηριότητες. Επομένως, θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα και στην περιφέρεια Κλικής, χωρίς κανένα ουσιαστικό πρόβλημα. Ας απαντήσει κάποιος ευθέως, αν η εγκατάσταση δεκάδων βιομηχανιών στο Σταυροχώρι και στη Νέα Σάντα, που μπορεί να επιβαρύνουν το περιβάλλον, ωφέλησε την περιφέρεια Κλικής και βελτίωσε το εισόδημα των εργαζομένων κατοίκων ή όχι. Επιθυμούμε βελτίωση του γενικού μας επίπεδου ή όχι. Να ακούσουμε εναλλακτικές προτάσεις, χωρίς όμως να αποκλείουμε τη λειτουργία και των εξωτερικών μονάδων. Διαφορετικά θα είναι αντισυνταγματική η θέση μας. Γιατί τόσο εύκολα και κατηγορηματικά δηλώνεται από την άλλη πλευρά ότι θα μειωθεί η αξία της γης ή ότι τα παραγόμενα προϊόντα θα υστερούν ποιοτικά, και η αξία της γης μπορεί να αυξηθεί και τα παραγόμενα προϊόντα να είναι φάμιλα ποιοτικά άλλων περιοχών. Επειδή τα αποθέματα χαλκού και χρυσού, καθώς και άλλων μετάλλων στην περιφέρεια Κλικής, είναι μηδαμινά σε σχέση με τα παγκόσμια αποθέματα, να μην τα εξορίξουμε ποτέ, δεν είναι ατυχές το επιχείρημα αυτό? Ναι, υπάρχουν άφθονα παραδείγματα κακών εξορρυκτικών επιχειρήσεων, αλλά και άλλων που έχουν προσβάλει το περιβάλλον. Δεν το αποκατέστησαν και έμειναν ατιμόρυτες. Υπάρχουν όμως και πολλές άλλες που με τη λειτουργία τους επιβεβαίωσαν πως όταν τηρούνται οι νόμοι και οι ελεγκτικές υπηρεσίες κάνουν σωστά το έργο τους, όλα πηγαίνουν καλά. Δεν είναι μόνο η αυτόδια εισόδων κάθε χρόνο από το λαθρεμπόριο καυσίμων περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, από το παραεμπόριο κινέζικων προϊόντων περίπου 5 δισεκατομμύρια και από τη θολιδιαφυγή τουλάχιστον 30 δισεκατομμύρια. Μπορώ να σας παραθέσω δεκάδες άλλες περιπτώσεις που το ελληνικό κράτος αδυνατεί να εισπράξει τους νόμιμους φόρους. Τι σημαίνει όμως η άποψη αυτή, ότι αν τα κατάφερνε τέλεια δεν θα έπρεπε να αξιοποιήσει τον ορυκτό πλούτο του? Το επιχείρημα είναι πολύ άστο. Ακόμη και στην περίπτωση της αναγκαστικής μεταφοράς των κατοίκων ενός οικισμού ή μέρους του, ασφαλώς μετά την αποζημίωσή του, φαίνεται μέρημα για την εγκατάστασή τους σε νεόδημητα διαμερίσματα. Όπως έχει συμβεί εξάλλου στην πόλη της Κοζάνης, από τα χωριά τα οποία απαλωτριώθηκαν, και όπως συμβαίνει πρόσφατα στον τερματικό σταθμό του Μετρό Θεσσαλονίκης στα όρια Πηλιάς Καλαμαριάς. Η κατασκευή της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης συνάντησε στεναρές αντιδράσεις από οικολογικές οργανώσεις, επειδή πραγματικά καταστράφηκε τμήμα του περιαστικού δάσους. Θα τελειώσω. Μπορεί να σκεφτεί κάποιος από εμάς τι θα συνέβαινε σήμερα αν δεν υπήρχε? Περιβαλλοντικές ευαισθησίες πρέπει να έχουμε όλοι. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να δίνουμε λύσεις που θα διευκολύνουν και θα βελτιώνουν τη ζωή μας. Για το συμφέρον λοιπόν τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και όλης της χώρας, πρέπει να αναζητούνται λύσεις κοινά αποδεκτές. Και αυτό πράττουμε εμείς σήμερα εδώ. Η επιβάρυνση από την υπερύπανση εξαιτίας της λειτουργίας των μηχανημάτων αλλά και των οχημάτων θα είναι ασήμαντη, αφού τα σημαντικότερα τμήματα της μονάδας που εκλείουν τέτοιους θορύβους θα κατασκευαστούν μακριά από οικισμούς. Τέλος, η σωστή εφαρμογή των μεθόδων κατεργασίας και γενικά η συνολική λειτουργία της μονάδας μπορεί να ανατεθεί σε ανεξάρτητη επιτροπή παρατηρητήριου ελέγχου που θα αποτελείται από εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και από ειδικούς επιστήμονες. Βέβαια, με βάση τη σύμβαση, αυτό το καθήκον το έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Σας ευχαριστώ. Λέγομαι Γιάννης Αφυγάτος, είμαι ο υπεύθυνος κλιματάρχης του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα μεταλλευτικά ορυκτά. Δεν είμαι ούτε γενικός διευθυντής, ούτε διευθυντής. Παπακουσάτη, ρουφέ. Να μας τα πει καλά, ξέρει
Λοιπόν, όταν βρέθηκα στο Υπουργείο πριν από λίγα χρόνια, βρήκα μια κατάσταση η οποία ήταν οι δημόσιοι χώροι, οι μεταλλευτικοί χώροι ήταν στο υπόγειο, ήταν δηλαδή όλα καταχωνιασμένα για να μην ασχοληθεί κανείς με αυτά καθόλου. Και τα ιδιωτικά μεταλλεία ήταν όλα σε άθεση και είχαν μια παραγωγική δραστηριότητα. Η πολιτική στο Υπουργείο για αυτά, μετά από δικές μας εισηγήσεις, έχει αλλάξει. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τους δημόσιους χώρους, οι οποίοι είναι και πάρα πολλοί. Δεν ξέρω, το αποτέλεσμα θα το δείξει, αν είναι καλό ή κακό. Και θα το κρίνετε κι εσείς, έτσι. Να δείτε λοιπόν, θα ήθελα να λίγο να δείτε, γιατί υπάρχει η εντύπωση ότι έχει γίνει μια επίθεση στο Κυρκής και ασχολείται ή με τη Βόρεια Ελλάδα κανείς ή η δημόσια χώρα είναι σε όλη την Ελλάδα. Είναι στη Ξάνθη, στη Ροδόπη, στην Καβάλα. Θα το δείτε και βέβαια. Και βέβαια στην Αττική υπάρχει το Λαύριο. Το Λαύριο ήταν μισθωμένο μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Ήτανε, τώρα είναι η λειτουργία. Το Λαύριο είναι μια μεταλλευτική δραστηριότητα από τα αρχαία χρόνια. Ναι, τώρα είναι, τώρα είναι. Έχει επιπτώσεις. Δεν είπε κανείς ότι δεν έχει επιπτώσεις. Τώρα είναι. Λοιπόν, στο σύνολο, έχουμε γύρω στους 130 δημόσιους χώρους. Όπως βλέπετε υπάρχουν και στη Λάρισα, στην Πυρηνία, στη Θεοτίδα, Φωκίδα, στην Έπια, στα Γιάννα, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο και Σάμο. Αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται μόνο οι 8 από τους 128. Τα ετήσια έσοδα είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση του Υπουργείου, όπως του Υπουργού, όπως σας είπα, ήταν να αξιοποιηθούν αυτοί οι χώροι, να αρχίσουμε να τους αξιολογούμε. Αξιολογήσαμε 20 χώρους και το πρώτο αποτέλεσμα ήταν να εισηγηθούμε για 3 χώρους. Οι 3 χώροι ήταν το Καλλιτήρι, ο χώρος αυτός της βάθης που έχουμε τώρα και το Πολύκαστο Σκρά. Δημοσιοποιήθηκαν, όπως πρέπει όλοι να είδατε, δημοσιοποιήθηκαν στο OpenGov άμεσα. Πήραμε γνωμοδοτήσεις από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων ήταν και οι υπηρεσίες από την κεντρωμένη διοίκηση της περιφέρειας, του ΓΕΣ και του Υπουργείου Πολιτισμού. Η τελική απόφαση του Υπουργού ήταν να προχωρήσει μόνο ο χώρος της βάθης. Γιατί έχει ουράνιο! Έχει ουράνιο η βάθη! Αν το ξέρετε και έχετε κάποια τέτοια ερευνητικά αποτελέσματα, θα ήθελα να μας τα γνωστοποιήσετε. Τα κριτήρια ήταν η αξιοποίηση στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Δηλαδή ήταν ένας χώρος ο οποίος έχει ερευνηθεί αρκετά από το ΙΓΜΕ, όπως σας είπε και ο συνάδελφος ο κ. Αρβανιτίδης, και έχει αποδώσει ένα αρκετά σημαντικό απόθεμα, ύψος γύρω στα 28 εκατομμύρια τόνους. Δεν είναι ένα πολύ μεγάλο απόθεμα με τα διεθνή δεδομένα ή τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά είναι ένα σημαντικό και αρκετά εντοπισμένο, έτσι ώστε κάποιος ο οποίος θα έρθει να επενδύσει, να μπορεί να το εκμεταλλευτεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο διαγωνισμός, όπως τον έχετε δει, έχει δημοσιοποιηθεί, έχει τα εξής κριτήρια. Το ελάχιστο εγγυημένο μίσθωμα, το οποίο είναι για πρώτη φορά σε δημόσιο χώρο, επιβάλλεται ελάχιστο εγγυημένο μίσθωμα από την περίοδο της έρευνας. Αυτή τη στιγμή όλα τα δημόσια μεταλλεία που λειτουργούν τώρα δεν έχουν ελάχιστο εγγυημένο μίσθωμα, έχουν μόνο το αναλογικό μίσθωμα ανάλογα με την παραγωγή τους. Επομένως, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μισθώνει το χώρο και δεν πληρώνει κανένα μίσθωμα για αρκετά χρόνια, κάνει χρηματιστηριακές συναλλαγές, όπως έχουμε δει ότι έχει γίνει στις ΣΑΠΕΣ.
και αποφέρει ένα αποτέλεσμα χρηματιστηριακό και όχι πραγματικό στην πραγματική οικονομία της χώρας μας. Το μίσθωμα έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε για το μίσθωμα, έχουμε περάσει τροπολογία στη Βουλή των Ελλήνων, βάσει της οποίας το 20% του μισθώματος θα αποδίδεται στον Δήμο στον οποίο διεξάγεται η δραστηριότητα. Εξήγησέ μας αυτό το μίσθωμα! Εξήγησέ μας! Πώς πρέπει να παράγει, τι πρέπει να πάρει. Το δεύτερο κριτήριο είναι το ελάχιστο μίσθωμα κατά την περίοδο της εκμετάλλευσης. Αυτό το έχουμε συνδέσει σαν ένα είδος royalty με την τιμή του χρυσού. Όσο αυξάνει τιμή του χρυσού, το μίσθωμα αυξάνει. Έχουμε βάλει κάτω όριο $500, οπότε δεν θα υπάρχει ποτέ περίοδος, ακόμη και με χαμηλές τιμές χρυσού, να μην έχουμε μίσθωμα. Το τρίτο κριτήριο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο αφορά τα 5 πρώτα ID, τα οποία είναι ερευνητικά. Γι' αυτό λοιπόν κάνετε ερωτήσεις για το τι θα γίνει για την περίοδο της εκμετάλλευσης. Η εκμετάλλευση εξαρτάται κατά πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την έρευνα, από το αποτέλεσμα της έρευνας. Τα πέντε πρώτα χρόνια είναι μέγιστο διάστημα. Μπορεί η ερευνητική περίοδος να διακοπεί ανά πάσα στιγμή που θα ανακαλυφθεί η εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα. Δηλαδή μπορεί να διακοπούν το πρώτο έτος, το δεύτερο έτος, λίγο απίθανο, το πιο πιθανό είναι στο τρίτο έτος και να μην εξαντληθεί η πενταετία. Οι ερευνές γίνονται με γεωτρήσεις χωρίς καμία απολύτως επίπτωση είτε στο περιβάλλον είτε στον άνθρωπο. Εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει ότι η γεώτρηση έχει κάποια επίπτωση, ας έρθει να... ή εδώ είναι η κύριε που είσαι στην ερώτηση. Λοιπόν, για το Γερακαριό τι λέτε. Βεβαίως. Λοιπόν, το επόμενο... Δεν έχω καμία αντίρρηση να μείνω στην περιοχή σας. Το επόμενο κριτήριο είναι οι συνολικές δαπάνες, το ύψος των επενδύσεων, συμβατικά τη διαφέρατε, και ο αριθμός των θέσεων πλήρους απασχόλησης. Αυτές θα δεσμεύουν το μισθωτή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η πληρότητα του επιχειρησιακού σχεδίου, τα δυσταθμιστικά ωφέλη, τα οποία αναλύονται σε εταιρική κοινωνική ευθύνη, απασχόληση από την τοπική κοινωνία, πρόσθετες περιβαλλοντικές δαπάνες, οι οποίες δεν είναι αυτές που θα επιβάλλονται από τις άδειες περιβαλλοντικών εκτόσεων. Είναι πρόσθετες. Και η οικονομική που φέρνει και εμπειρία. Πόσα εκατομμύρια θα έχει το κρατός για πέντε μάτια. Κύριε Σαφυρακό. Θα σας τα πω στη συνέχεια, λίγο υπομονή. Τι περιμένουμε από αυτόν τον διαγωνισμό. Να μην προσέλθει κανείς, οπότε θα κηρυχθεί άγνωστος. Μπορεί να προσέλθει κάποιος ο οποίος δεν θα έχει αποδεκτή προσφορά. Πάλι άγνωστος. Μπορεί να προσέλθουν κάποιοι με ένα περισσότερο με αποδεκτές προσφορές. Τότε θα γίνει επιλογή από ανεξάρτητη επιτροπή του διαγωνισμού και θα εισηγηθεί στον Υφυπουργό. Ο Υφυπουργός ο κ. Μανιάτης, όπως έγινε, ακούστηκε και στη σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο, έχει δεσμευθεί ότι θα γνωστοποιήσει την προσφορά πριν υπογράψει οποιαδήποτε αφόση κατακλείωση. Θα εκφράσετε λοιπόν τη γνώμη σας, αν το αποδέχεστε ή όχι. Ωραία λοιπόν. Δεν έχω καμία αντίρρηση αν δεν το αποδέχεστε. Δεν είναι... Ναι. Να δούμε τι θα γίνει αν το αποδέχεστε. Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του προγράμματος από το ΙΠΕΚΑ. Θα υπογραφεί η μίσθωση, η σύμβαση, θα αδειοδοτηθούν οι ερευνητικές εργασίες, γιατί δεν υπάρχει καμία εγγύηση αδειοδοτήσεως όπως υπήρχε στη Χαλκιδική για παράδειγμα. Δηλαδή θα περάσει πάλι
απογνωμοτήτηση από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, από την αποκεντρωμένη διοίκηση, την περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο της αρμόδιας. Και τελευταία είναι η τεχνική μελέτη από το ΙΠΚ, το τμήμα στο οποίο δουλεύω εγώ. Η άλλη δέσμευση είναι, κατά τη διάρκεια των εργασιών, να παρακολουθείται από Επιστημονική Επιτροπή και να ελέγχεται από την τοπική κοινωνία. Για ποιο πράγμα με ρωτάτε? Να περάσουμε στον επόμενο μιλητή. Δεν έχουμε τελειώσει. Λοιπόν, εάν υλοποιηθεί, θα έχει πάγια διστόματα την πρώτη πενταετία για τα ποσά που βλέπετε. Ο δημόσιος, να σας ενημερώσω για κάτι. Ο δημόσιος μεταλλευτικός χώρος στον οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή ο διαγωνισμός είναι ένας χώρος ο οποίος υφίσταται από τουρκοκρατίας. Ούτε τον έχουμε κατασκευάσει εμείς όπως ακούστηκε ότι έχουμε βάλει κάποια χωριά ή δεν έχουμε βάλει κάποια χωριά. Αυτό δεν είναι κάτι στο οποίο μπορώ να απαντήσω.